όπως έχω πει παλιότερα, μεγάλο κουτί ίσον μεγάλο review. Καθίστε αναπαυτικά, το review θα είναι μεγάλο. Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα για τη σημερινή παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε τον Heat Boys Megatran Series Leonardo. Είναι το γνωστό χελωνιτζάκι ο Leonardo, το οποίο γίνεται το βανάκι, το Turtle Van τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί, τεράστιο κουτί. Η κάμερα, παιδιά, είναι αρκετά πίσω αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια φωτογραφία του Leonardo ακριβώς εδώ, στη ρομπότ μορφή, ας το πούμε έτσι. Αυτή εδώ είναι η πάνω πλευρά. Η κάτω πλευρά. Τα πλάγια. Και στην πίσω πλευρά θα το δούμε σε όλες τις μορφές και τις ιδιότητες που έχει. Αυτά με το κουτί και πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Λοιπόν, αυτές εδώ πέρα είναι οι οδηγίες. Το βιβλιαράκι είναι τεράστιο. Θα δούμε τα περιεχόμενα του κουτιού. Εδώ θα δούμε τον τύπο μπαταριών που παίρνει. Παίρνει 2 SR521SW μπαταρίες. Και εδώ θα δούμε τη μεταμόρφωση, η οποία, παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλη, περίπλοκη θα έλεγα. Οπότε δεν θα δείξουμε την αντίστροφη μεταμόρφωση, γιατί το βίντεο θα βγει πάρα πολύ μεγάλο. Έχει πάρα πολλά να δείξουμε. Λοιπόν, αυτά με τις οδηγίες και θα πασάρω τώρα το μικρόφωνο στον Στέφανο για να σας δείξει τη φιγούρα από κοντά. Γεια σας παιδες. Εδώ βλέπουμε όλα τα εξαρτήματα που έρχεται η φιγούρα. Πριν προχωρήσουμε, να σου πω ότι η φιγούρα αγοράστηκε από το Showzet Store. Θα αφήσουμε βέβαια και link στην περιγραφή του βίντεο. Θα βγάλουμε στην άκρη μία το Leonardo και θα πάμε μία να σας δείξω πώς μοντάρουμε αρχικά τη βάση πριν πάμε στη φιγούρα την ίδια.
Και εδώ έχουμε τη βάση. Βλέπετε είναι αρκετά μεγάλο κομμάτι. Έχουν περισσέψει αυτά εδώ τα κομμάτια. Τέσσερα κομματάκια τα οποία στις οδηγίες δεν αναφέρουν. Στο διαδίκτυο δεν βρήκα κάποιον που να δείχνει που μπαίνουν ή να ξέρει τι κάνουν. Αν γνωρίζει κάποιος από εσάς, ας μας πει κάτω στα σχόλια. Και έχουμε και δύο από αυτά τα εξαρτήματα τα οποία χρησιμεύουν σαν σταντάκι για να κρατάνε τη φιγούρα στον αέρα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις, έχει μια τροποποίηση μέσα, τη λύνεις και μπορείς να την κάνεις αυτή σαν σταντάκι. Δεν θα το αναφέρουμε τώρα στο βίντεο γιατί είναι κάτι απλό, μπορείτε να το δείτε και από τις οδηγίες. Ας τα βάλουμε αυτά στην άκρη. Και τώρα σαν χρήση, φυσικά, ας φέρουμε λίγο τα όπλα του Λεωνάρντο. Από τη μια πλευρά μπορούμε να βάλουμε τα σπαθιά του. Αυτά εδώ τα στεράκια μπορούν να μπουν να κουμπώσουν εδώ αντικριστά στο κάθε όπλο και τα όπλα μπαίνουν εδώ πέρα. Και φυσικά μπορούμε να βάλουμε τον Λεωνάρντο να στέκεται εδώ και τον μικρό εδώ πάνω. Και βλέπετε ότι έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο διόραμα. Αν έχετε χώρο μπορείτε να το κρατήσετε έτσι. Πάμε τώρα να βγάλουμε τη βάση από το πλάνο και να δούμε την κεντρική φιγούρα. Και εδώ βλέπουμε τον Mechatrans Series Leonardo μπροστά στην κάμερα και δείχνει για μένα φανταστικός. Αλλά πριν πάμε σε αυτόν, ας δούμε τον μικρούλι από εδώ, τον Leonardo. Μας δίνουν και τα σπαθιά του και βγαίνουν κιόλας, εκπληκτικό για τόσο μικρό. Και φυσικά μπορούμε να τα βάλουμε στα χέρια του. Και παρόλο που είναι τόσο μικρούλης, έχει και άρθρωση. Το κεφάλι περιστρέφεται. Δεν κοιτάει ούτε πάνω, ούτε προς τα κάτω. Το χέρι περιστρέφεται πλήρως, αλλά άμα το πατήσουμε πολύ, βγαίνει από τη σφαιροειδή άρθρωση. Το πόδι πάει μπρος. Λυγίζει 90 μοίρες στο γόνατο. Πίσω δεν πάει καθόλου και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν περίμενα να έχει κάτι παραπάνω για τόσο μικρούλης. Και φυσικά μπορούμε να τον βάλουμε μέσα στη φιγούρα χωρίς τα σπαθιά. Ανοίγουμε αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φανεί. Είναι το πιλωτήριο μέσα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φανεί στην κάμερα και απλά λυγίζουμε. Το πρόβλημα με το δικό μου το μικρό είναι ότι το δεξί του πόδι βγαίνει πάρα πολύ εύκολα και μπορούμε να τον βάλουμε μέσα και από αυτές τις προεξοχές να βάλουμε να κρατηθούν τα χέρια του. Φυσικά θέλει ψηλά χέρια, τα οποία δεν είναι για τα δικά μου. Τον αφήνω προς το παρόν έτσι και μπορούμε να τον κλείσουμε. Επίσης μπορούμε να τοποθετήσουμε και τα σπαθιά του. Έτσι εδώ. Και φυσικά και τα όπλα του. Έχει αυτό εδώ την προεξοχή η οποία γυρίζει και δεξιά και αριστερά και έρχεται να κουμπώσει εδώ πέρα.
δεν είναι και το πιο ασφαλές, αλλά άμα δεν τα κουνήσετε δεν πρόκειται να φύγουνε. Φοβερός. Κάνανε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Βλέπετε και το καβούκι. Έχει κάποια θεματάκια, θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Αλλά για πρώτο τους εγχείρημα είναι αρκετά καλό. Η φιγούρα δεν μπορεί να μεταμορφωθεί με τον Λεωνάρντο, οπότε κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης θα πρέπει να τον βγάλετε έξω. Λοιπόν, για να τοποθετήσουμε τα όπλα στα χέρια του, θα τα βγάλουμε. Έχει την κλασική τρύπα, έχει τις προεξοχές και απλά το βάζουμε στα δάχτυλά του και τα κρατάει αρκετά σταθερά. Αντίστοιχα και με τα σπαθιά. Και δεν πρόκειται να φύγουν. Ας τα βγάλουμε και αυτά στην άκρη και πάμε να δούμε λίγο την άρθρωση της φιγούρας. Το κεφάλι γυρίζει δεξιά-αριστερά. Έχει ένα σύνδεσμο εδώ τον οποίο μπορούμε να το φέρουμε μπροστά να κοιτάξει τέρμα κάτω, τέρμα πάνω. Βλέπετε και πως είναι ο σύνδεσμος. Η μπαντάνα είναι από υφασμάτινο υλικό και έχει και σύρμα, οπότε μπορούμε να τη δώσουμε οποιαδήποτε μορφή θέλουμε. Δεν έχει κίνηση δεξιά-αριστερά, είναι όπως το βλέπετε. Φυσικά όπως είπαμε με τις μπαταρίες έχει LED στα μάτια και ο διακόπτης είναι εδώ. Και αν το πατήσουμε ανάβει ένα πολύ ωραίο μπλε χρώμα και είναι αρκετά έντονο. Το χέρι περιστρέφεται πλήρως. Έχει και ένα, στο πούμε, butterfly joint. Αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω. Τώρα, επειδή το ratchet εδώ είναι αρκετά σφιχτό και αυτό είναι πλαστικό και το βλέπω λίγο επίφοβο, θα σας πρότεινα να το κρατάτε από εδώ σταθερά όταν να κουνίζετε το χέρι. Βλέπετε, πάει αρκετά προς τα πάνω. Έχουμε περιστροφή εδώ. Έχουμε διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα. Έχουμε περιστροφή στη γροθιά. Λόγω της μεταμόρφωσης η γροθιά κουνιέται και προς τα μπροστά αλλά και προς τα πίσω, οπότε μπορείτε να κάνετε ωραίες πόζες με το σπαθί. Και τα δάχτυλα όλα ανοίγουν ανεξάρτητα. Έχουμε στον αντίχειρα μία άρθρωση εδώ και εδώ πέρα και αντίστοιχα στα άλλα τα δάχτυλα έχουμε άρθρωση στη βάση και εδώ. Δεν έχουμε δυστυχώς περιστροφή στη μέση και θα το περίμενα βέβαια, γιατί οι χελώνες, από όσο θυμάμαι, δεν είχαν περιστροφή μέσης. Το πόδι πάει ως εδώ, δεν είναι ράτσετ αλλά είναι αρκετά σφιχτός. Πίσω μπορώ να πω δεν πάει καθόλου γιατί βρίσκεται στο καβούκι. Πλάγια πάει ως εδώ, εδώ έχουμε ράτσετ. Έχουμε περιστροφή εδώ πάνω που είναι αρκετά σφιχτή. Έχουμε, ας πούμε, διπλό σύνδεσμο στο γόνατο. Και αυτό ήταν το ελάττωμα που σας είπα, το ένα το μικρό. Αυτά τα καπάκια τείνουν να φεύγουν, να βγαίνουν πολύ εύκολα, να ξεκουμπώνουν. Αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε περιστροφή στο πόδι. Αυτό μας έχει ξεκουμπώσει από εδώ. Δεν έχουμε κίνηση στο πόδι πάνω κάτω.
μόνο τα δάχτυλα πηγαίνουν προς τα κάτω και λίγο προς τα πάνω. Και έχουμε και ένα πολύ μικρό σπάσιμο στραγάλου. Η άρθρωση δεν είναι τόσο καλή στα πόδια και με λίγο πίεση ξεκουμπώνουν και αυτά εδώ, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Πιθανόν με κάποιο βερνίκι νυχιών να μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα, αλλά προσωπικά εγώ δεν θα το δοκιμάσω τώρα, είναι στην αρεσκία της δικιάς σας. Πάμε να δούμε τώρα μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Voyager Class Siege Springer και δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee. Βλέπετε τη διαφορά μεγέθους. Δίπλα στον Masterpiece MP10 Optimus Prime από την Dakar Atomy. Και τέλος δίπλα στον 12-inch Marvel Legends Wolverine. Όπως βλέπετε έχουν σχεδόν το ίδιο ύψος. Ο Wolverine είναι λίγο ψηλότερος, αλλά παίρνετε μια ιδέα της κλίμακας του Leonardo. Πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Leonardo στην όχημα μορφή του.
και εδώ το έχουμε σε όχημα μορφή. Πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, βλέπετε και από πίσω. Όπως είπα, το πλησιάσανε αρκετά καλά. Φυσικά, λόγω της μεταμόρφωσης, οι ρόδες δεν πολύ βρίσκουν κάτω, βρίσκουν και αυτά που είναι για τα γόνατα, οι επιγονατίδες που έχει, με αποτέλεσμα να μην κυλάνε όλες οι ρόδες στο πάτωμα, τουλάχιστον στο δικό μου, εκτός άμα κάνω κάτι λάθος στη διάρκεια της μεταμόρφωσης, γιατί όπως είδατε, η μεταμόρφωση είναι αρκετά δύσκολη. Φυσικά μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες. Πάμε το Leonardo, το βάλουμε σε καθιστή πόζα και έχει αυτή εδώ η προεξοχή που βγαίνει, που θεωρητικά ασφαλίζει σε αυτήν εδώ την τρύπα. Αλλά λόγω των χεριών των δικών μου δεν έχω καταφέρει ποτέ να το βάλω να πιάσει, οπότε τα αφήνω έτσι και κλείνουμε την πόρτα. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε και τα όπλα του. Σηκώνουμε αυτά εδώ. Εδώ και τα σπαθιά έρχονται και μπαίνουν εδώ πέρα. Και τα κατεβάζουμε αυτό για να μπορέσει να το ασφαλίσει. Και τα όπλα του, όπως και στη ρομπότ μορφή, μπορούν να μπουν εδώ πέρα. Και έχουμε όλο το πλωστάσιο πάνω στο όχημα. Αυτό το κομμάτι του καβούκι που είναι το ραντάρ, φυσικά μπορεί και να περιστραφεί. Να φέρω και για σύγκριση μεγέθους μέσα τον Deluxe Class Gigawatt. Τον Voyager Class Ektotron. Και τον Masterpiece Movie Barricade. Βλέπει διαφορά μεγέθους. Είναι αρκετά μεγάλο σαν όχημα. Σαν όχημα μορφή που είναι ο Leonardo, αυτό που μπορούμε τώρα να κάνουμε με τη βάση του τη λύνουμε. Και από πίσω βγάζουμε αυτό εδώ και το βάζουμε σε ευθεία μορφή. Θα προσπαθήσω να βγάλω και αυτό χωρίς να το γκρεμίσω, γιατί αυτό το θέλουμε εδώ μπροστά. Ναι, καλό το σκεπτικό, αλλά δύσκολη εκτέλεση. Τυπλώνουμε αυτά τελείως, αυτό το φέρνουμε εδώ και αυτό έρχεται και κουμπώνει εδώ πέρα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά.
Αυτό εδώ είναι που λένε να κάνουν οι οδηγίες. Φυσικά, εμένα αυτό που μου αρέσει να κάνω για να δώσω καλύτερη εμφάνιση, τεντώνω και αυτά εδώ. Και τα κουμπώνω αντίστοιχα εδώ πέρα. Και βάζουμε το Λεωνάρντο σε όχημα μορφή εδώ πάνω. Και αυτή είναι η μορφή σαν γκαράζ, ας το πούμε. Τελικά συμπεράσματα, είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Μιας και έχω λατρεία με τα crossover, μου αρέσει πολύ σαν concept. Το θεώρησα απαραίτητο όταν είχε βγει, μου άρεσε τόσο πολύ σαν ιδέα που είπα θα τον πάρω. Hit Boys είναι η πρώτη φορά που προσπάθησε να βγάλει Transformers. Όλες οι άλλες φιγούρες που έβγαζε ήταν action figure με diecast και πολύ ωραία άρθρωση και λεπτομέρεια. Για πρώτη προσπάθεια είναι αρκετά καλή. Έχουν κάποια θεματάκια που μπορούν να τα βελτιώσουν, αλλά δεν είναι τόσο deal breaker. Η μεταμόρφωση είναι εφιαλτική, δεν είναι από τις πιο εύκολες μεταμορφώσεις, αλλά είναι βατή. Αν ακολουθήσετε τα βήματα αργά και σταθερά, θα τον μεταμορφώσετε στο τέλος. Το όχημα είναι πολύ κοντά σε αυτό το καρτούν, περίπου στο 60 με 70% θα έλεγα. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Στάθη. Μου άρεσε και εμένα σαν φιγούρα. Πολύ ωραίο concept. Μου άρεσε και η όχημα μορφή του. Εντάξει, έχει τη βασική άρθρωση, μπορείτε να του δώσετε κάποιες ωραίες δυναμικές πόζες. Η φιγούρα κοστίζει γύρω στα 150 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα. Νομίζω πως είναι τίμια τιμή για όλα αυτά που σου δίνει. Έχεις μια τεράστια βάση, έχεις μια μεγάλη φιγούρα. Είναι Transformer Crossover, οπότε βάλετε όλα αυτά. Θεωρώ πως η τιμή του είναι δίκαιη. Την αγοράσαμε από το Show Z Store. Θα σας έχουμε και link κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Αυτός ήταν ο Hit Boys Megatran Series Leonardo. Στηρίξτε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μία εγγραφή. Ακολουθήστε τη σελίδα μου στο Facebook, γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα υπάρχει επίσης στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μία όμορφη μέρα. Γεια χαρά!